Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, ήρθαμε στο γήπεδο του Ημιτού στα πλαίσια της δεύτερης αγωνιστικής της Α Εθνικής Γυναικών, όπου Ολυμπιάδα Ημιτού και Αθλητική Ένωση Γλυφάδας Οδυσσέας αναδείχθηκαν ισόπαλες χωρίς τέρματα. Έχουμε τους προπονητές της Γλυφάδας Βαγγέλη Καραμουλά και της Ολυμπιάδας Ημιτού Νίκο Γκαλίτσιο. Ξεκινήσουμε τον φιλοξενούμενο. Coach, μετά την ευρία νίκη με 6-0 επί του Ατρόμητου στην πρεμιέρα, χει σήμερα στον Ημιτό απέναντι στην Ολυμπιάδα Ημιτού. Ναι, γνωρίζαμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πολύ σκληροτράχυλο αντίπαλο με νεαρές και ταλαντούχες ποδοσφαιρίστριες που κύριο χαρακτηριστικό τους ήταν τα πολλά τριξίματα και το δυνατό παιχνίδι. Το παιχνίδι πήγε περίπου όπως το φανταζόμασταν. Δεν αξιοποιήσαμε τις ευκαιρίες που είχαμε εμείς. Δεν αξιοποίησε και μια ευκαιρία που είχε ο Ημιτός, οπότε με βάση αυτό το 0-0 ήταν φυσιολογικό. Με βάση και τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής, ποια εικόνα σχημάτισες για τον Όμιλο? Δεν ξέρω τα αποτελέσματα της δεύτερης αγωνιστικής πλην των παιχνιδιών που γίνανε νωρίτερα, δηλαδή του Εργοτέλη και του Όφη. Οπότε δεν μπορώ να πω συνολικά. Εντάξει, είπα, έχουμε πει ότι είναι ένα ιδιόμορφο, ένα περίεργο πρωτάθλημα. Δεν έχεις πολλές δυνατότητες να κάποια πιθανή βαθμολογική γκέλα να την διορθώσεις. Είναι περίεργο το πρωτάθλημα, είναι δύσκολες συνθήκες. Ξέραμε την πρώτη αγωνιστική ότι Ημιτός μάλλον αδικείται από το αποτέλεσμα που ήρθε με τη Χαλκίδα. Και προχωράμε για τη συνέχεια. Νίκο, πρεμιέρα, ήσουν 2 μέρες ουσιαστικά πριν την πρεμιέρα έρθες στην ομάδα. Έπαιξες απέναντι στις Άβαντες, χάσατε με 1-0 και σήμερα πήρατε το βαθμό της οπαλίας απέναντι στην Γλυφάδα. Είσαι ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα και από την εικόνα της ομάδας? Μπορούσα να πω ότι για το χρονικό διάστημα που είμαι στην ομάδα είμαι αρκετά ευχαριστημένος. Θεωρώ ότι είχαμε ένα πρόγραμμα, παίξαμε τις 2 πρώτες αγωνιστικές με τις 2 ομάδες που θεωρώ θα διεκδικήσουν την πρώτη θέση, οπότε για εμάς ήταν δύσκολο, το ξέραμε στην αρχή. Βέβαια μπορώ να πω ότι οι ομάδες αυτών των νόμερων είναι πολύ μικρές οι διαφορές σχετικά. Θεωρώ ότι έχουν προσβάδισμα η Χαλκίδα και η Γλυφάδα, λόγω ότι έχουν κάποιες παίκτες που είναι έμπειρες και μπορούν να διαχειριστούν λίγο τα μάτς καλύτερα με σχέση με τις άλλες ομάδες. Όπως είπε ο κόουτς, είναι ένα πρωτάθλημα μίμπι, οπότε ένα στραβοπάτημα δεν καλύπτεται εύκολα. Οπότε υπάρχει και το παραπάνω άγχος για τις ομάδες. Ότι δεν πρέπει να υπάρχει στραβοπάτημα, παίζουμε λίγο πιο σφιχτά. Εμείς ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που ήταν αρκετά έμπειρη, έχονταν και ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Θέλαμε να χτυπήσουμε στο τρέξιμο, γιατί έχουμε αρκετά νεαρές παίκτριες. Οπότε θέλαμε να χτυπήσουμε σε αυτό και γενικά, γιατί δεν είμαστε άπειροι. Είμαστε άπειροι γενικά. Θεωρώ πως ο κόουτς ήταν μοιρασμένο το μάτς, ήταν λίγο ελαφρώς καλύτερο η Γλυφάδα, στο έλεγχε λίγο παραπάνω το παιχνίδι. Αλλά είχαμε μια ευκαιρία κάθε μήχρονο, κάθε ομάδα. Όποιος έβαζε τον κόλ, θεωρώ ότι θα έπαιρνε και το μάτς. Δεν τις αξιοποιήσαμε ούτε εμείς ούτε η Γλυφάδα. Ειδικά μια μεγάλη ευκαιρία που έχει στο πρώτο μήχρονο και στο δεύτερο μήχρονο και εμείς μια τέταρτη στο πρώτο. Οπότε μοιραία το αποτέλεσμα θεωρώ ότι είναι αρκετά δίκαιο και συνεχίζουμε. Υπάρχουν παράπονα από τη διαιτησία, αναφέρομαι και στους δύο. Δεν θέλω να σχολιάσω. Δεν σχολιάζω γενικά με τη διαιτησία. Ωραία, ευχαριστώ πολύ.